μας λένε. Άδεια φθορούς μας λένε. Τι παράνομο όλοι κλαίνε. Τι παράνομο όλοι κλαίνε. Νόμος τάξη πειθαρχία. Νόμος τάξη πειθαρχία. Τέρμα στην παρανομία. Τέρμα στην παρανομία. Λοιπόν, παιδιά, πάμε το σε λα μινόρ, σε λα, λα. Κυρία Φυγέ, εγώ είμαι η Ζηνοβίου με το όνομα, αστυνομική είναι. Έτσι με καμιά Μαρία Κάλλας να μπαίνω και αυκένω η σκάλας. Μα ποια σκάλα, κυρία Ζηνοβίου, τούτη είναι τα μεγάλο στο αρχηγείο. Όχι, ρε, τι σκάλες, δεν λάρνα κάτι. Αλλά εσύ, κουέ. Μα τι νικούδες, ρε, τη σκάλα του Μιλάνου, ρε. Τι μη θυμήσατε τώρα, τότε που αλώνιζε τη σκάλα η Μαρία Κάλλας, Χριστέ μου, και να φανταστείτε, ήμαν εκεί, με είχε καλέσει προσωπικό καθόμενο. Με τον Ωνάση δίπλα βλέπαμε το πόδι. Φανταστείτε, του ρε, καραβαγγελία, φανταστήκαμε το πριν το πισκόμα. Ένα που το κρύβει, εμένα σημασία, ναι. Ένα που το κρύβει, σημασία. Κύριε Αρχηγέ, εγώ είμαι πάρα πολλά καλή τραγουδίστρια, αλλά τι να σου κάνω που η άλλη μου είδαμε είναι άχρηστη. Άχρηστη, ξιάχρηστη, παντίο, μόνο εσά έχω. Και μόνο εσά θα κάνω έκπληξη στα γενέθλια του Υπουργού. Τι να κάνουμε. Την έκπληξη μου να κάνουμε έτσι, κύριε Αρχηγέ, όχι σαν κυρία. Τι να κάνουμε, ρε Ζηνοβίου, εντάξει, τα είπα, εμένα μου αυτή είναι η έκπληξη που πάμε. Ελάτε, μαζευτείτε, πάρτε θέσει. Πάμε με το τραγούδι, έλα, έλα. Το τραγούδι. Άλλο με το 1, με το 2, με το 3. Ποιο τραγούδι, ξέρετε. Ένα, 2, 3. Φύγαμε. Διότι μόλις ακούσει το χάλι μας ο υπουργός, θα έρθει οπωσδήποτε να μας τελειώσει. Υπουργό, δεν θέλω να πάω. Κάπου πρέπει να κάνω, πρέπει να κάνω. Πίνε ουζί, πίνε ουζί, πίνε ουζί, πίνε ουζί. Άλλο ρε, άλλο ρε, άλλο. Είσαι ο, άλλο, άλλο ρε. Φύγε κι ας ενέ, να πάνε ο πόνος μου. Φύγε κι ας ενέ, να με πέρα. Όντως, η όρμα, όντως, εξαφανιστήκαν και ούτε στους καταλόγους πιο. Κύριε, λέει, είμαστε όχι σε όλα, κύριε Αρχηγέ, είμαστε έτοιμοι να κάνουμε πρόβα. Εξαφανίστου, θα σας σκοτώσω, θα σας σκοτώσω. Λοιπόν, πού έμειναν, καθηγητές γυμναστικής, καθηγητές
Καθηγητές ιστορίας, καθηγητές μάλιστα γεωγραφίας, καθηγητές μουσικής. Καθηγητές μουσικής, αυτό θέλουμε. Έναν καθηγητή μουσικής θέλουμε. Μα δηλαδή τώρα θα κάνουμε πρόβα. Μισό λεπτό για να καταλάβω. Δηλαδή, κύριε Χάμω μου, εσένα σου τα ούλα. Ε, ούλα, να νούμε, ρε Τσινοβίου, μόλις του είπα τη λέξη πρόβα, ό,τι έβρισκε νομπρός του επέτασε. Άντε καλέ και εσύ πια. Είναι υπερβολικός πάντως ο αρχηγός. Δεν είμαι στα και τόσο κακή. Αλήθεια ρε Καραβαγγέλη, μισό λεπτό. Παναία μου. Παναγέλεος πιο. Έτσι βασανιστήρια ούτε ο... Ήτου τσιο μαζεράμα. Μαζί σου. Με έφερε αλλεργία με έφερε αυτό το πράγμα. Και τι κάνουμε τώρα. Τίποτα ρε Καραβαγγέλη, αν είμαστε τυχεροί μετά από τούτο, ο αρχηγός δεν θα μας ξανανοχλήσει ποτέ και για τίποτε. Συγγνώμη, μπορώ να σας βοηθήσω. Όχι, ευχαριστώ. Έχω ραντεβού, με περιμένω. Ποιος σε περιμένει? Μόνο εγώ σε περιμένω. Σε όλη μου τη ζωή που σε περιμένω. Με το διάτε σημασία, αν είναι μικρός και άπειρος. Ενώ εγώ είμαι βουτυμένος μες στην πύρα. Η παθιά του γεροβού που να νούμε. Τώρα είστε σίγουροι ότι δεν θέλετε να σας βοηθήσω? Όχι, ευχαριστώ. Ήδη μου έχουν εξηγήσει που θα πάω. Ευχαριστώ. Κύριε Χαμπό, κύριε Σεραμέ. Είμαι ερωτευμένος, κύριε Χαμπό. Είμαι πολλά ερωτευμένος τώρα. Μα είσαστε σίγουροι, κυρία μουσικέ μου, ότι μπορείτε να μας βοηθήσετε? Μα αφού σου είπα, κύριε αρχηγέ μου, δεν υπάρχει παράφωνος που να μην μπορώ να τον βοηθήσω. Μα κοιτάξτε να δείτε αυτή, πώς να σας το εξηγήσω, δεν είναι κανονικοί άνθρωποι, αυτή είναι... μην μιλήσετε ωραία, έχετε άρωμα, αυτή είναι αδιάφορη. Τι εννοείτε, κύριε αρχηγέ μου? Να σας εξηγήσω, δεν συγχωρείτε κιόλας που... Όχι, κατά αυτόν τον τρόπο, ελάτε εδώ. Με συγχωρείτε κιόλας, ορίστε. Μην φεύγετε, θα σου δώσω πολλά λεφτά. Αποκλείεται, αρχηγέ μου. Μια θεά, κυρία Ζήρα μου, κουκλάρα, νεράιδα, νεοπλασία. Thank you, ρε Παντελάκη, ξέρω το, αλλά thank you. Μου και για σένα, κυρία Ζήρα, μια θεά που ήταν να εμπόξω. Και ποιον είναι το 8ο θαύμα που είδες να εμπόξω? Ξέρω εγώ, έτσι ήταν έτσι άξιφα μες τα ματούς και για με, τα ούτε το όνομα της πίλε μου δεν μου το είπε. Κατάλαβα, πότε που θωρείς μια φορά και δεν ξαναθωρείς ποτέ. Όχι, η οπτασία που σου έλεγα, η κουκλάρα που σου έλεγα, η θεά που σου έλεγα, η νεράιδα που σου έλεγα. Νεράιδα μου. Τι σε λέω τόση ώρα, τι σε λέω κύριε Χάπεμ και δεν ακούς, τι σε λέω. Σοβαρά ρε Καραβαγγέλη, πραγματικά ρε, δεν ξέρω τι να μπορώ να πω ρε. Δηλαδή η Μαρία Κάλλας ήταν θαυμάστρια σου, α. Ταρκιασμένη μαζί μου, είχε πάθει πλάκα η γυναίκα. Μόλις με πρωτοάκουσε σε μια άρια του Πουτσίν, έπαθε τέτοιο ταράκουλο η γυναίκα. Δηλαδή ήρθε και με παρακαλούσε μου να τη στεί, να πάω να τραγουδήσω μαζί της στη Σκάλα, στο Covent Garden, στο Μετροπόλιταν της Νέας Υόρκης. Αλλά κοίταξε και εγώ δεν το ήθελα αυτό το πράγμα ρε παιδί μου τώρα να πατήσει πάνω στη δικιά μου καριέρα. Καταλαβες, για να ζωντανέψει τη δική της καριέρα. Καταλαβες, δηλαδή ρε Καραβαγγέλη, έντυρε κανέν το δικό της το ταλέντο, να. Τι κάνουμε τώρα. Παντούμε μπάσον τα χόντης Μαριάς Καλλάς, κύριε αρχηγέ. Ούτε πεθαμένη έτσι θα είναι απηγούμε να πνάσει. Δεν πρέπει να είστε στην πρόβα. Δεν πρόβα, καλέ. Άντε, κύριε Αρχιέ, να κάνουμε πρόβε συνέχεια, είναι πάλι πρόβε. Νομίζω ότι δεν μου κοιτώσει, δεν είχαμε. Πάμε στην πρόβα. Πάμε μην κατά. Πάμε στην πρόβα. Πάμε μην το ρωτά στον ουρανό. Το σύννεφο και το φεγγάρι. Σκοτεινό, κάτι απ' τη νύχτα έχει πάρει. Λα 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 λα. Έχεις κάνει θαύματα, έχεις κάνει θαύματα, θαύματα. Έχω κάνει θαύματα.
Μάνα μου, ρε μα, επελάτε τρε. Καλά, ένα χειροκαλυμπατσία σου, θα την αφαιρίνω. Κυρία Παρελάκη, όχι τώρα, όχι τώρα. Τα νεύρα μου δεν θα τρέξουν άλλο στήβημα. Η καρδιά μου πονεί πολλά. Να πάτε να κάνετε καρδιογράφημα, εγώ δεν μπορώ να σας βοηθήσω. Πολύ δεν μπορείτε να πάτε να καφέ. Κύριε Παρελάκη, ακούστε παρακαλώ πολύ. Εγώ υπηρετώ την τέχνη. Εσείς την αστυνομία. Εγώ είμαι λάτρης της καλής μουσικής. Εσείς δουλεύετε με όπλο. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος μορφωμένος. Εσείς δεν ξέρετε ούτε τι σημαίνει σοφές. Πώς δεν ξέρω. Ξέρω κανένα, δεν ξέρω. Αφού κάνω μπάνιο κάθε μέρα. Αλλά χρησιμοποιώ άλλο σαπούνι. Γιατί να με πεθαίνει, γιατί να με σημαντικό. Το κάνω όπως η παράσταση, ρε, έτσι, και εγώ, καταλαβαίνω. Δεν καλά, ρε, χαμένο, και εσύ μην κάνεις έτσι, δηλαδή, είναι κάτι εικόνη και ξέρω, έκανες αυτό τύπο. Δεν είσαι και ο πιο όμορφος που υπάρχει. Μόνο τούτο ρε χρειάζεται να ακούσει, έναν καλό λόγο το στόμα σου. Μπορεί να κάνω, το πω ψέματα, αφού είναι μικρό, χαζό και άσχο. Τι ρε, όχι, Ρίτα! Ακούσες! Ένα άνθρωπο μου είναι Παντελάκη και ο Παντελάκης είναι άνταχλας! Μάνα μου, και εγώ θα πάθω χειρότερα από την καθηγήτρια. Τρία ηρεμιστικά τσίνη! Οχτώ έχω! Στο περιάλι το βιγό και άσπρο σαν περιστέρι διψώσαμε το μέσχο με διακόπτης χαμπό διψώσαμε το μεσημέρι με διακόπτης μα το νερό γλυφό. Τι λες καμπό. Αν σου. Πολλά ωραία φωνή κυριαρχία πραγματικά. Τι φλανάς η ονταράρα. Λοιπόν, αν φάσει το χάμπο, θα τραγουδήσω κι εγώ στη γιορτή του υπουργού χάμπο. Τι λες, θα του αρέσει. Είμαι σίγουρος κυριαρχή. Είμαι σίγουρος, δεν αδείς χάρες που θα κάνει κυριαρχή. Είναι κυριαρχή. Ας αντέξει να κάνει πολλά μεγάλες χαρές. Ακούω το φινάλι του τέτοιου, το τέτοιο σου μπουνάκα μου. Μα το νερό γλύφω. Πού είναι το ρε. Πού είναι. Έφυγε. Πολλά βιβλία, κυρία Ζήνα, πολλά βιβλία. Σε λίγη συγγραφή, δεν είχα άλλη δουλειά να κάνω. Γράφω, όλη μέρα γράφω. Τα 100 χρόνια μοναξιά σε διάβασες τα. Κυρία Ζήνα, για όνομα του Θεού, 30 χρόνια που είμαι μόνος μου. Να νοιαρκιάσω και για τα υπόλοιπα 70. Πού η μάνα μου. Ένα χρειαστό ενισχύσεις. Άντε, μάνα μου, άντε, ξεχνά, ρε, Παντελάκη. Άστο! Πάνε να φύγω, Ιβδόκη, σκλάψτε, άντε, οδόν και τρίτε.
Μα πιάνετε μια παρεμά. Πόσες ταινίες πίσω, τα λουπίσω, τα λουπίσω. Λέει, μπορολυπήθω με γύρω αρχιέ. Πώς να σε λυπηθώ, ρε Παντελάκη, παιδί μου, τι να κάνουμε. Αφού ο Κισλόφς και έκαμε τρεις ταινίες, τη μια πίσω από την άλλη. Όπως λέμε, τριλογία η μου, κατάλαβες. Δεν έχεις δει στην αρχαία τραγωδία. Το Σοφοκλήν, τον Εσχύλο, τον Ευρυπίδη μου κάναν τριλογίες. Ήταν τρία έργα μαζί και μια κωμωδία, κατάλαβες. Και τούτος έκαμε μια τριλογία, κατάλαβες. Τώρα θα δούμε την Κότσινη. Την Κότσινη, θα δούμε την Κότσινη. Την Κότσινη την πέφτει, Παντελάκη μου, την Κότσινη. Ποια Κότσινη. Την Κότσινη την Αία. Αία Κότσινη, άτε δε, τέλειωνε. Λοιπόν, βγήκαμε τρεις ταινίες. Βγήκαμε την Άσπριν, την Μπλε και την Κότσινη. Είναι η ώρα να δούμε την Κότσινη. Παναγία μου, και τούτος φοράμε. Είναι άγγελα, κάνει κάθε ταινία ένα χρώμα. Δεν μπορούσε να κάνει μια ταινία και βάλει όλα τα χρώματα μέσα. Όπως το ουράνιο τόξο. Όπως το ουράνιο, ουράνιο τόξο. Καλά, άμα το δείτε, θα το πεις. Πού βρίσκει. Θα μέσα τα λίμπια, πιο κάτω. Θα μέσα τώρα, μεταξύ λιμπιών και τα λίμπια. Πάνω στον έρημο λόφο έστεκε ένα μικρό πράσινο δέντρο. Βοσκέ, που φεύγεις. Βοσκέ, που έρχεσαι. Αμάνα μου, κύριε Λόγια, μα τι με κοφτιάνε τώρα που πάει και παίρνει τσούρες στο βοσκό και που έρχεται και παίρνει τσούρες στο βοσκό. Σκάσε, χαμένο, αυτό που διαβάζω δεν είναι απλώς ποιήση. Αυτό είναι, ρε, εργοτέχνης είναι, λοιπόν. Οι ελιές νισταγμένες πέφτουν στο φλογισμένο κάμπο. Βοσκέ, που φεύγεις. Βοσκέ, που έρχεσαι. Άντε πάλι. Ούτε πρόβατο, ούτε σκύλος, ούτε γλίτσα, ούτε αγάπη για σένα. Βοσκέ, που φεύγεις ανάλαφρος. Σαν σκιά χρυσή, με σταλόνι χάνεσαι. Βοσκέ, που έρχεσαι. Η γη ήταν κίτρινη. Να και όλα, ζούμε ένα χρόνο, σαν δεν είχαν και βαρέθηκα. Άντε, παρέταν, όχι εσκάν. Κάτω ρε χαμένε, περίμενε. Παρακάτω λέει ρε, για το ρυθμό της παλιάς καμπάνας ρε. Και τα βόδια που μοιάζαν με το ρυθμό. Άσε το πω, έχω συγκινηθεί τώρα. Τα βόδια γέρικα από τη γέννησή τους και δίχως αφέντη. Θυμούνται ακόμα τα φτερά που είχαν στα πλευρά τους. Τι φοβερό πράγμα η ποιήση, τι φοβερό. Λοιπόν, ρε Παντελάκη, τούτα ούλα εξαναγκάμεντα. Τώρα θέλω να δω αν είσαι καλός στην επανάληψη. Λοιπόν, Παντελάκη μου, έβρε, ποιος ήταν ο Κολοκοτρώνης. Κολοκοτρώνης. Μάλιστα, ο Κολοκοτρώνης ήταν ένας γείτονας μας, ο οποίος μας έσυνε συνέχεια πόντες κοτρώνες πας στον κόλο. Πέτρες δηλαδή που λαλούμε. Υπομονή, χαμπό, υπομονή. Παντελάκη, πέ μου, ποιοι είναι οι Έλληνες ποιητές που επιάνουν. Εκείνα να σου πω ποιος έπιανε... Εκείνα να σου πω ποια ομάδα έπιανε το τελευταίο Μουντιάλ. Αλλά είμαι σίγουρος ότι ξέρω. Υπομονή, χαμπο, υπομονή. Παντελάκη, να κάνουμε λίγη γεωγραφία, ρε. Είπε μου, ποια είναι η πρωτεύουσα της Αγγλίας. Να με πάντησες την κύριε Χάμπο. Η πρωτεύουσα της Αγγλίας είναι η Λίβερπουλ. Διότι είναι και πρωτεύουσα του ποδοσφαίρου. Ένα μένα της Αγγλίας. Παντελάκη, ποια είναι η πρωτεύουσα της Γαλλίας. Της Γαλλίας, αν ξέρω κύριε Χάμπο, της Γαλλίας. Πρωτεύουσα της Ελλάδας, ρε. Α, έχω ένα φίλο από Βόλο. Είναι ο Βόλος. Παντελάκη, άκου να είστε, θυμήθηκα, έχουν μια δουλειά, ρε, απαρά πληρώσω φόρο. Αύριο, ρε, συνεχίζουμε. Ποια είναι η πρωτεύουσα της Γαλλίας, να είναι η Παρίς Σεν Ζερμέ. Το 1968 με 69 η Αλίκη είναι έγκυος. Δεν εμφανίζεται στο θέατρο. Στο Αλάμπρα ο Δημήτρης θα ξανακάνει το κέφι του παίζοντας... Στο Αλάμπρα ρε. Ο Δημήτρης θα ξανακάνει το κέφι του παίζοντας στα έργα ο θείος Βάνια του Τσέχοφ αλλά και την Ποντικοπαγίδα της Άγκαθα Κρίστη. Επιστρέφει τριανδευτικά, είπες να τα βλέπω λάθος. Στο θέατρο Διονύσια το 1970 ερμηνεύοντας μια άσχημη, άχαρη αλλά μυαλωμένη και δυναμική γυναίκα στο αυτό που ξέρει κάθε γυναίκα του James Barry. Η καλύτερη χρονιά στη ζωή της αποκτά ειδικό της θέατρο επιτέλους. Το 1974 η Αλίκη μόνη πια θα ανεβάσει στο θέατρο της σε σκηνοθεσία του Κωστή Μιχαηλίδη τη Μαντώ Μαυρογέννη. Α, σε το ξέρω την Μαντώ Μαυρογέννη. Είναι η ηρωίδα της Ελληνικής Επανάστασης. Α, μπράβο, αφήσε βέλη τη Μαντώ Μαυρογέννη. Είδες να μου να διαβάζεις ρε, όχι τις βλακίες που σου μαθαίναν οι άλλοι ρε. Να μπορέ παιδιά, γεια σας. Να μπορέ Παντελάκη, να μου παρακολούθες με τόσο ενδιαφέρον. Διαβάζουμε τη βιογραφία της Αλίκης που είναι τυλάκι, κυρία Ζήνα. Θα την πόξω, κυρία Ζήνα. Λαλή, τώρα η καθηγήτρια με θέλει. Ού, τώρα ειδικά που οι γνώσεις σου είναι ίδιες με τις αθής, θα πεντάλει πάνω σου η καθηγήτρια. Μόνο με έφυγε, καλό. Έφυγε. Ναι, με καθυστερά, θάτε. Τι
Γεια σου, καθηγήτρια. Ε, Παντελάκι μου, όχι τώρα. Τώρα πάμε για πρόβα. Όχι. Σε παρακαλώ, μην μα ζαλίζει με τον ερωτά σου για μένα. Ούτε για κάτι άλλο. Όχι, μα ήθελα να σου πω, πόσο πολύ μ' αρέσει η μουσική. Εντάξει, και γενικότερα η τέχνη, α πούμε. Ναι. Και ο. Ξέρετε τι μ' αρέσει πολλά. Ο εμπριστισμό. Και αυτό που έχει ένα βαν. Βαν, ογκοκ. Βανγκοκ. Συγγνώμη. Τι συγγνώμη. Συγγνώμη. Τι συγγνώμη. Επίσης μου αρέσει πάρα πολλά η λογοτεχνία. Τι είναι ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος δεν είναι τίποτα μα δεν έχει διαβάσει δύο βιβλία, ας πούμε, όπως τα 100 χρόνια μοναξιάς. Όπως τα 100 χρόνια με πάρα πολύ κόσμο παρέα μαζί. Και. Και. Ποιος είναι ο αγαπημένος μου ηθοποιός. Ποιος. 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 Ο Καζαντάκης. Αχ, Θεέ μου. Θεέ μου, δεν αντέχω. Δεν αντέχω τα νεύρα μου. Θα λιποθυμίσω μια καρέκλα. Σας παρακαλώ. Με ρωτεύτηκες κι εσύ, α. Με ρωτεύτηκες κι εσύ. Αχ, αγάπη, αγάπη. Που λέει ο Πάριος. Ευχαριστώ, κύριε Αρχηγέ. Τι είναι αυτά τα σκυλοτράγουδα που τραγουδάτε, ρε! Αυτά είναι τα τραγούδια που θα πούμε στον Υπουργό Σιόρ. Αυτά είναι τα τραγούδια, α! Τα σκυλοτράγουδα που είναι το Μενέκ, που είναι στα Ιρέφια. Αυτά είναι τα τραγούδια, θα πούμε! Πού είναι η δασκαλία, ρε! Πού είναι η καθηγήτριά σα, χαμπό! Νοκάουτ, κύριε Αρχηγέ. Ο Παντελάκης μας έφερε την νοκάουτ. Γιατί? Κύριε Αρχηγέ. Άκουσες ποτέ την κουβέντα «Ο έρωτας ενάτσισεν της κατακούτελα»? Ε, αυτής της καθηγήτριας, ο έρωτας της για τον Παντελάκη, ήβραν την ακριβώς κέντρο, στο δόξα μαντρί που λαλούμε. Καραμούζης είπατε, μάλιστα. Δημοσιογράφος. Και τι θέλετε? Όχι, κύριε Καραμούζη, ευχαριστούμε. Εάν θέλουμε να κάνετε εκπομπή για την ομάδα μας, είμαστε εντάξει. Όχι, ευχαριστούμε, είπαμε. Ναι, χρειάζεται, χαίρετε. Το μας έλειπε τώρα, γίνουμε ραζίλοι μέσα στις τηλεοράσεις. Α, αδιάφορη, είστε μάνα μου, άντε, σας το να φύγουμε. Δεν μπορώ να πάω από ποτέ, κυρία Ζήνα. Γιατί, αγκαστρώνεσαι. Όχι, κυρία Ζήνα. Εψάς είδα ένα ντοκιμαντέρ που με προβλημάτισε πολλά και να κατάφερα σου μύθω όλη νύχτα. Παρακάτω. Είδα ένα ντοκιμαντέρ για τη μόδα των hippies. Ξέρεις ότι το σύνθημά τους ήταν «Κάντε έρωτα, όχι πόλεμο». Λοιπόν. Κατάλαβα τώρα ποιος είναι ο προορισμός μου, κυρία Σίνα. Εγώ έχω καιρό που το κατάλαβα, αφοδιού μου, ποιος είναι ο προορισμός σου, αλλά ο Μικελίδης είναι ευκαιρία σε δει. Κολλάψει το παράθυρο. Δεν φτάνουμε για όχι. Τι μου πήρε καμάνι ψηλό. Δεν χτίστηκε ακόμα το παράθυρο που θα σταματήσει τον καραβαγγέλι Ευάγγελο. Αντάλλω και λόγια, αφού δεν είμαι σκάλα να φτύμε εκεί πάνω. Και σένα γιατί σε έχω ρε χαμένο. Γιατί με σκάλα εγώ. Θα γίνεις. Με σκάλα. Βεβαίως ρε χαμένο, βεβαίως. Θα σκύψε τη ξουκ, θα ρέβω τη φουστάκ πάνω και κουσάκ θα δω. Σοβαρό μιλάς τώρα γεωργιά. Τι εγώ είμαι εξής, θα σκύψω τη φουστάκ και αυτή του πάνω μου στράκ και θα πάω πάνω. Να πάμε μέση μου, να διαλύσει μέση μου, να κάνω και από ένα παλέτσα και πάω το κτίνο όλο μαζί. Μα κτίνο ρε, πιο κτίνο ρε, κοίτα ξέρω ρε, μοντελάκι με φιγουρίνι, κοίτα, 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 μέση, κοίτα μέση, πώς κόβει μέση. Δεν είσαι καλά. Βεβαίως, είπα μέση. Τώρα είδα 100 κιλά από το φιγουρίνι, μοντελάκι. Πήρε θα πεις εμένα ότι είμαι 100 κιλά ρε. 100 κιλά. Ούτε και τα 60 κιλά δεν τα αγγίζω. 60. Βεβαίως. Πότε ζιάστηκες τελευταία φορά? Αφού ζιάστηκες στο μισό. Κύριε, λες. Ο Παύλος απλώς και άλλα. Χάκαλε, πηγαίνεσαι τώρα, καμένα. Δεν μπορούσα να ρωτήσω τι γνωρίζω. Ματαιώτης, ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Η ζωή που κάνουμε δεν έχει κανένα νόημα. Γιατί γεννηθήκαμε, κυρία Ζήνα, θέμε. Εσύ ειδικά, Φωτίου μου, είσαι ένα ερώτημα που θα μείνει αναπάντητο στην ιστορία του ανθρώπου. Αποφάσισα, κυρία Ζήνα μου, να αφιερώσω τη ζωή μου στον άνθρωπο
σε έναν οποιοδήποτε όσο έχει καμιά προτίμηση. Γενικά, αποφάσισα να βγω έξω στους δρόμους και να διαδηλώσω το πραγματικό νόημα της ζωής. Το οποίο είναι... Ακόμα να το βρω, αλλά πού να μου πάει, θα το βρω. Πού να το βρεις, φύλαξέ μου και πέρα ένα καλά κομμάτι. Πάω να δώσω παρέτηση. Α, Φωτούλα! Φωτούλα! Να σκαραντέλια η βίνα της τούτης. Ναι, κυρία μου, ναι, ναι, ναι. Θα φροντίσουμε να πούμε το σίλο σα, ναι. Βεβαίως θα ειδοποιήσω τον Μπόια να το συνάξει. Ναι, να κάνει. Ναι, κύριε Αρχιέ. Ναι, εντάξει, εντάξει, το σημείωσα. Το έχω πάρει, σημείωσα. Ναι, ναι. Βάλε πα στο πρόσωπο του, ρε. Μα βάλει μάσκες προσώπου εσύ, Κυριακή. Άρε χάμπο. Άρε χάμπο. Πόσο λίγο πράγμα εσύ. Πόσο λίγο με ξέρει, ρε χάμπο. Πραγματικά, τι νομίζει, δηλαδή. Πώ συντηρώ αυτόν τον δέρμα, αυτόν τον σκιν, αυτόν τον πράγμα. Πώ το συντηρώ, νομίζει, ρε. Κοίτα, κοιτάξτε. Κυριαρχιέ, τις 70 μου λίρες. Κυριαρχιέ. Κυριαρχιέ. Ιδού η ματαιότητα στο μεγαλείο της. Να κάθεται έξω από μία πόρτα και να ασχολείται με 70 λίρες. Φωτούλα, παρέτα. Άκουσες. Στο κάτω-κάτω έτσι που μου κασυποθήκαν. Κύριε Χάμπο μου, εγώ αποφάσισα να μην ασχολούμαι πλέον με πούντζες. Δεν θα είμαι πλέον η δούλα της τσέπης μου. Ωραία, Φωτούλα, έκατσες πολύ ώρα στον ήλιο σήμερα. Κύριε Χάμπο μου, ήρθα να υποβάλω την παρέτησή μου. Α, και γιατί? Αποφάσισα, κύριε Χάμπο μου, να αφιερωθώ στον άνθρωπο. Κάντε έρωτα, όχι πόλεμο. Ο καθένας με την πελάρα του να με σαράζει με το... Άρτε να με μπω. Λοιπόν, ετοιμάζουμε το μεγάλο επιχείρημα, Βαζονέλο. Να κρατάς γερά τη σκάλα, εντάξει. Ναι, ναι, με φαζεύκα πάνω και τη σκάλα να τα σκέφτε. Όχι, θα το κουνήσω από εδώ, δεν θα σε σφάξω σαν το γύρι κάτω. Ναι, ναι, ανεβαίνω. Α, το δικό μου είναι, το ξέχασα πάνω στο αυτό, στο πεζουλάκι εκεί. Ποιο? Εκεί στο πεζουλάκι το ξέχασα. Άλλια πάνω από ποιο δεν μου ασέλει και ευλογία. Α, καμένε, σκάλα, ρε. Σκάλα, πού πας, σκάλα. Σκάλα. Εμπρός. Άρα κυρία Τζινασίζε. Γυρολογίας. Άρα πιο να δω. Α, τώρα μόλις κρέμεται από έναν τοίχο. Σκάλα ρε χαμένε, βοήθεια. Σκάλα. Ένα λεπτό, ένα λεπτό, εφράζει. Δεν φράζει να ακούω, να μου λαλεί. Ναι. Φωτούλα. Εντάξει, τώρα μου να κατεβεί κάτω να του πω. Κατέβηκε. Χαίρετε, κύριε Αρχηγέ. Ήθελες το δύο. Μήτω μόνο, δεν μπορώ να φαίνεις το δύο. Έχω ένα σπάθιμο μάσκα. Κύριε Αρχηγέ,
Ήρθα να σου πω ότι επαρετήθηκα. Γιατί? Γιατί, κύριε αρχηγέ μου, αποφάσισα να αλλάξω τρόπο ζωής. Από τώρα και στο εξής το σύνθημα μου θα είναι «Κάντε έρωτα, όχι πόλεμο». Είναι τα πράγματα φωτίου, είναι τα πράγματα, μάνα μου. Κι εγώ μαζί σου, Φωτούλα, κι εγώ μαζί σου. Θα έρθεις μαζί μου, κύριε αρχηγέ, να διαδηλώσουμε εναντίον των πολέμων. Ναι, και υπέρ του έρωτα του λέω. Να μην το ξεχνάμε, υπέρ του έρωτα, φωτούλα. Υπέρ του έρωτα. Με έφαγες, με σκότωσες, α! Φτιαγώ τώρα! Θα το παθείτε, ρε! Εσύ ξέρεις, δολοφόνε! Προσπάθησε να με δολοφονήσει, ενώ δύο... Προσπάθησε να με δολοφονήσει, το τσάκι ήτανε... Μεν το ακούεις, κυρία Ζήνα, απλά έπαιξε το κινητό μου και πήγα να το απαντήσω και έπαιξε τη σκάλα μαζί μου. Με μένα, ας μένω πάνω στη σκάλα, χαμένο. Σταματάτε και πιο, γιατί έχουμε σοβαρότερα προβλήματα. Κίνης της Φωτίου εμίδωσε τη σπάλα και θέλει να γίνει χίπης η μίση μου. Χίπης. Ναι, ρε, θέλει να σώσει τους ανθρώπους. Ε, πού είναι τώρα. Πήγε στον αρχηγό να δω και την παρέτησή της. Ελπίζω να κατάφερε να τη μεταφύσει δηλαδή. Κύριε αρχηγέ, δεν ξεχάθηκε πάλι. Κύριε αρχηγέ, μα ήρθαν τα καρναβάλια πίσω. Τι περισσάνεσαι, σπίτε ρε. Είπε παραδιαδηλώσα ρε μαζί με την Φωτίου ρε. Συγγνώμη κύριε αρχηγέ, να χτίσουμε όλα τα ρούχα έξω, να σου βγάλουν τραγούδι. Σπίτε σου χαμού, πας πάρα πολύ καλά τα ρούχα. Δεν είχε ακουστά τα παιδιά του. Να μιλάς για συναυλία του 69 στο Woodstock. Στο Woodstock. Ήμουν και εγώ και πάνω εκεί κάπου. Βεβαίως, ήμουν και εγώ και πάνω εκεί. Και μάλιστα μπορώ να σε πληροφορήσω ότι ήμουν και από τους πρωτοπόρους του κινήματος, Χάμπο. Ξέρεις πώς με φωνάζαν, Χάμπο. Ξέρεις πώς με φωνάζαν. Το πριγκυπόπουλον των λουλουδιών. Κύριε αρχηγέ, είσαι που τότε. Κοιτάτε ρε, Χάμπο, ήμουν που τότε. Μα κοιτάτε, γιατί δεν μπορώ να ψαρφωστείτε κάποια πράγματα. Δεν ήμουν που τότε, ήμουν τόσο μωρό ρε. Όχι τότε, πιο κάτω, ήμουν τόσο. Σε πήρε μη μάνα μου έτσι, έπαιρνα μες στην κούνια, μες στα μαξούδι, πώς πήρα. Ήμουν με την φίλο. Σιδρά, εγκρόστε στη Φωτούλα και να βάζει μαζί της. Με έτσι σύνθημα που μου πάσαρε, κάντε έρωτα και όχι πόλεμο, κάντε έρωτα και όχι πόλεμο. Κύριε αρχηγέ, με όλον τον σεβασμό, αλλά κάτσε στα βραστά σου και να βρεις τον πειρά σου. Ο υπουργός αφορμή γυρεύκει να σε σύρει τον νόμο του. Κύριε λες, πόσο μαζί θα στον πειρά. Δεν μπορείτε να συλλάβετε το νόημα της αδερφής. Κάντε έρωτα και όχι πόλεμο, μπάει μου, κάντε έρωτα και όχι πόλεμο, κάντε έρωτα και όχι πόλεμο. Αχ, μάνα μου, η πελάρα είναι κολλητική, ήταν σαν. Ναι, έλα βρε Μανώλη, να σε πω. Να σε πω, έχω ταλαιπωρηθεί κάθε λίγο στην τουαλέτα, είμαι, δεν μπορώ πια. Τι να του φάω, ριζάκ. Έμα ρε Μανώλη, τρώω ριζάκ μια εβδομάδα, κοντεύω να γίνω Κινέζος. Ρε, έτσι, ρώτατε. Ναι. Συνοδεύει συχνά το κυρίω φαγητό μας, 6 γράμμα. Α, Μανώλη, θέλουμε τη βοήθειά σου. Ναι, συνοδεύει συχνά το κυρίω φαγητό μας, 6 γράμματα. Σαλατίτσα. Είναι πολλά τα γράμματα του σαλατίτσα. Σαλάτα. Α, σαλάτα. Ευχαριστώ εγώ. Κερδίσαμε. Μιλάω με τη μάνα μου, αρδεύω. Α, είστε τη μάνα σου, ρε, μάνα του. Κλείς του λόγο, είστε πολύ μάνα σου. Σε κλείνω, έτσι, θα την πάρω. Όχι, δεν έγινε τίποτα κακό, έτσι. Γεια, έλα. Να μου γίνει. Έλα, ζηλάω τη Φωτούλα και τον αρχηγό. Γιατί ρε, δεν μου έκαναν πέλε. Για οχλαγωγία. Γυρίζαμε στον κόμμα και λαλούσαν να κάνουν έρωτα και όχι πόλεμο. Όχι μάνα μου, πελάρα και θκιόπιο. Εν και κλειτώνει την απόλυση ο αρχηγός. Δεν την κλειτώνει. Τώρα, είναι ώρα για τη δύση. Θα να βάλω το ράδιο πρώτο. Θα ακούσουμε. Για το περιστατικό έχουν συλληφθεί και μεταφερθεί στο κρατητήριο δύο άτομα, ένας άντρας και μία γυναίκα, τα ονόματα των οποίων δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά από την αστυνομία. Εγκατάσταση τώρα, οδειά, εγκατάσταση. Σήκω. Να που κάνουμε το... Κυρία Αρχηγέ, ή να που κάνουμε, θέλω να μου πεις. Κάντε έρωτα και όχι πόλεμο. Για είναι τα πράγμα, ρε Χαμπό, για είναι τα πράγμα. Για είναι τα πράγμα, κυρία Αρχηγέ. Είσαι μες στο κρατητήριο και αρωτάς για είναι τα πράγμα, κυρία Αρχηγέ. Τι έχω το πράγμα. Κινδυνεύει η θέση σου, κύριε αρχηγέ. Τον ακούεις, κύριε αρχηγέ. Δεν είναι κακό πράγμα να μάχεσαι για τα ιδανικά σου. Αου! Κύριε
Χάμπο μου. Με οποιοδήποτε κόστο. Φωτούλα, σιωπή, άκουσε. Σιωπή, γιατί είναι σου που φταίει για όλα. Τέλο πάντων, κύριε Αρχιάκου, να δει, καταφέραμε να με διαρρεύσουν τα ονόματα. Θα σπέτ και καταφέρουμε και σεβάσουμε τα. Και ποιο είμαι, κύριε Χάμπο μου, ότι εμεί θέλουμε να το σεβάσουμε. Όχι! Εμεί θέλουμε να το μάθει όλο ο κόσμο. Φωτούλα, σιωπή! Η προσπάθεια σου να με θυμώσεις, κύριε Χάμπο μου, δεν θα πετύχει. Ζήτω ο έρωτας! Ζήτω, ρε Φωτούλα, να... Μόνο στα συνθήματα έπινα. Πότε θα το κάνω να πράξει, ρε Φωτούλα. Καλαία μου, δεν το πιστεύω, κύριε Αχτιά, δεν το πιστεύω. Να μην παγούμαστε να βρούμε τρόπο να σας κάνουμε έξω εσέ όλους. Τσεχαμή! Πού θέλεις να κρέχουμε. Τέλειωνε, χαμένο που με πας και έτσι. Λοιπόν, τέλειωνε, να πάμε να φύγουμε, να δούμε τι θα γίνει με την υπόθεση. Να σου πω, για ύφραμε σκάλα, είναι να πάμε και να έρχουμε σκάλα και μας κάνα δίκτα και μπορούν να όλα τα βάζες. Ήφραμε ξανά, δεν μπορώ. Αυτό είναι η παντομήπα της σκάλας και τα μας καραλίκια. Άντε, ρε, χαμένε, τι να την κάνω τη σκάλα, να με τριμοτσακίζεις πάλι. Θα βρούμε άλλο τρόπο να την παρακολουθήσουμε. Είναι τηλεσκόπιο, ξέρω κάτι. Για το γραφείο του αρχηγού, καλά πάω, είναι από εδώ. Συγγνώμη, ποιος τον θέλει τον αρχηγό. Ονομάζομαι Καραμούζης, κύριε, είμαι δημοσιογράφος. Τίποτα καλά, τι να σου πούμε. Ετοιμαζόμενο να σου πω ένα τραγουδάκι. Ένα τραγουδάκι. Όχι, αλλά τώρα δεν κουράστηκα. Καταλάβεις και λέμε να φύγουμε. Στο πούμε, θα είναι μεγάλη δουλειά. Σαν να τζόμα στο ραλούν καλά, αστυνομικό. Σαν να τζόμα στο ραλούν καθόλου καλά. Καραμούσης είμαι εσείς. Απαναγία μου, έπιαμε και εμένα το πρωί τούτο. Ύποπτα πράγματα τούτα που συμβαίνουν, ρε Καραβάγγελη. Ναι. Λαλείς να μυρίστηκε τίποτε. Όχι, εντάξει, εντάξει. Εντάξει, άμα μάθω κάτι να σε ενημερώσω. Άλλη έννοια δεν έχω. Μάνα μου, μάνα μου, άμα ανακατωθήκαν οι δημοσιογράφοι, σας τα γύρασε. Αλλά τσακά. Κυρία, άκου να δεις, η έννοια μας ήταν να περάσει το περιστατικό στα ψηλά να μην ασκεψει ένα εκατόν ή κανένας. Εμένα άλλη μου η έννοια, ρε χαμπού, άλλη μου η έννοια εμένα. Και. Από να κάνω πιπί μου. Αντί να πει ευτυχώς που μας πήρε κανένα καβάλι. Συγγνώμη κύριε, εδώ το γραφείο του αρχηγού. Ναι, ποιος του ζητά. Ονομάζομαι Καραμούζης, είμαι δημοσιογράφος. Είμαι δημοσιογράφος, α. Να μου συμβαίνει, να μου πάθετε. Ότι οπότε απλά είναι. Καμπό! Καμπό! Σιωπή ρε αλήτη! Μαντά που κάνουμε δεζόμε κύριε. Τίποτε, απλά ένας κρατούμενος και επειδή ήταν γεμάτο των κρατητήριων, είπα να πω όσο δανείσα προσωρινά. Χαμπό, άνοιξε ενός! Ρε χαμπό, άνοιξε ρε, τέλειωσε ρε, άνοιξε! Έχει κλειστό φοβία. Δημοσιογράφο! Κύριε Χαμπό, σας πληροφορώ ότι άδικα προσπαθείτε να ανακαλύψετε τον αρχηγό σας. Τι εννοείτε, κύριε. Μα νομίζετε ότι τρώω κόνναρα, ότι είναι κατάλαβα ότι είμαι στον αρχηγό σας. Αφήστε τον αυκή να δούμε να μου προσπαθείτε να ανακαλύψετε τα μέσα. Μάλιστα. Έλα, κύριε αρχή, εγώ πάντως έκαμε ό,τι μπορούσα. Μα ρε Χαμπό, κύριε Ελέησο, είπαμε να κάνουμε ένα σκιόν του κύριου Καρταμούζη, Καραμούζη και σε παράκαμε στο ρε Χαμπό, Μα για ποια πλάκα μιλάτε αρχή. Το είπαμε, κύριε Καρταμούζης, Καραμούζης. Καραμούζης, Καραμούζα. Ναι, δεν είναι σημασία τώρα. Είπαμε ότι έρχεστε πάνω και αποφάσισαμε έτσι πώς να σας το εξηγήσω. Να σας εξάψουμε λίγο την φαντασία σας, για τώρα. Α, μάλιστα. Ναι, θέλετε, κύριε Καρταμούζη. Αμάν, έτσι να πιένω. Ναι, θα πάει στο καλό. Άντε στο καλό. Και τους χαιρετισμούς στον κύριο Μιανάουρα, να. Εντάξει, κάμω. Όλα εντάξει, κύριε Αρχή, αλλά... Ναι. Πού ήβρες τα ρούχα? Έβρες πολλά να βάζεις. Ναι, κύριε Αρχή. Είχα καθούι. Αποφάσισες να λογικευτείς από τίου. Εξανασκέφτηκα το κυρία Ζήνα, και αφού είδα ότι ο κόσμος δεν θέλει να αλλάξει, γιατί να τον πιέσω με τον ζόρι. Α, το που δούλεψε είναι μια φορά
τώρα στο σταυρό σου. Τελικά να μην πήγαινε και με τον αρχηγό του δοτήμου συγγραφού. Μόλι σε κατάλαβα ότι ο αρχηγό εγκλεισμένο μέσα στην τουαλέτα, επί από το παραθυρούν και πέταξα το μέσα στο λίγο. Μπράβο, κυρία Ζήνα! Μπράβο σου, κυρία Ζήνα! Εγώ ποτέ δεν θα σκεφτούμε έτσι πράγμα. Αλήθεια, δεν το πιστεύω. Θα μίσα στην. Η άλλη πιο είχα πάρει πριν πολύ. Στην παρακολούθηση, κύριε Χάμπο. Εδώ να μάθουν τι. Τι πάω σε ένα τηλέφωνο να δούμε να μιλάμε. Ω, Χαμένε, κατάλαβες. Εγώ σκαρφαλώνω από αυτή την πλευρά, εσύ από εκεί λειτουργείς σαν αντίβαρο. Βάζεις τη σπουδά. Κατάλαβα, γεωργία, τι εμανινός. Ωραία, πρόσεξε, Χαμένε, μην αφήσεις το σκηνή, γιατί θα γίνει ο τάφος σου εδώ. Κατάλαβα, Λαλουσίνα, εγώ θα αντισταθμίσω το βάρος το δικό σου. Τι τέλος, δεν φορά που κατάλαβες. Λοιπόν, σκαρφαλώνω. Έλα. Εντάξει. Τελειώνας, πάμε. Ναι. Ποιος είναι πολύ ωραίος, ποιος είναι πολύ ωραίος. Α, 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 α,